Υπουργέ, κύριε Επίτιμη Υπουργέ, καλά σας καλωσορίζω και αισθάνομαι μεγάλη τιμή για τη σημερινή σας παρουσία. Καλωσορίζω επίσης τους εκλεκτούς καθηγητές, ομιλητές. Η πόλεμη είναι το σπουδαιότερο γεγονός της πατρίδας μας του περασμένου αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ και με αυτά τα λόγια παρακαλώ για την έναρξη της ημερίδας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό που πραγματικά είπε με πολύ γλαφυρό τρόπο ο Υφυπουργός, ο κύριος Καράμπελας, ο παλαιός στρατηγός, ότι έχουμε την οικονομική επιβάρυνση του ελληνικού έθνους, έπαιξε σημαντικό ρόλο το 1902, αλλά θα πρέπει να δει κανείς ότι το ελληνικό κράτος ουσιαστικά πτώχευσε επίσημα 7 φορές. Κυρίες και κύριοι, από γεωπολιτικής επόψεως, οι Βαλκανικοί πόλεμοι μπορούν να θεωρηθούν ως ορόσημο στην ιστορία της τελικής φάσεως του ανατολικού ζητήματος. Η μεγάλη ιδέα δεν είναι ένα ιμπεριαλιστικό και εθνικιστικό ιδεολόγημα του 19ου αιώνα. Ήταν η αυτονόητη, φυσιολογική πρόθεση ενός μικρού κράτους που δημιουργήθηκε το 1830 μετά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Στο πλαίσιο της γεωπολιτικής μεθόδου, το διεθνές σύστημα, όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και σε άλλες μας συναντήσεις με αρκετούς από εσάς εδώ, θεωρείται ως ένα και ενιαίο, δεν μπορεί να διαχωριστεί. Ο χώρος δηλαδή του διεθνούς συστήματος είναι ενιαίος και ταυτόχρονα είναι και ο χρόνος. Υπάρχει ένας ενιαίος χωροχρόνος. Κατά συνέπεια και η προσέγγιση των ιστορικών θεμάτων δεν γίνεται απλώς με προοπτική να δούμε κάποια ιστορικά μεγέθη. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ για τη σημερινή ημερίδα και για τη διεξαγωγή της και για το θέμα της. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδος είναι περήφανες και αξιοπρεπείς. Και είναι αυτές που εξασφαλίζουν ένα υπέρτατο αγαθό, το αγαθό της εθνικής ασφάλειας της χώρας.